Ξεκινάμε με την πρώτη συνταγή, που είναι ένα cheesecake ελληνικό με ανατολή μαζί. Γιατί θα κάνουμε με κανταΐφι. Το κανταΐφι είναι πολύ ανατολίτικο. Το cheesecake, είπαμε, το τυρί είναι ελληνικό. Και θα το παντρέψουμε. Ωραία. Είσαι έτοιμος? Και είναι και πολύ εύκολο το cheesecake, ε? Είναι πολύ εύκολο. Όλα τα cheesecake είναι εύκολα, αλλά θα κάνουμε και ένα λίγο πιο παιχνιδιάρικο με σοκολάτα. Ωραία. Αυτό στόχο για έκπληξη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο cheesecake με κανταΐφι, στο οποίο θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κρέμα τυρί, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 200 γραμμάρια σταφίδες ελληνικότατες, ένα πακέτο φύλλο κανταΐφι, 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Και για το σιρόπι, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 200 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια γλυκόζι. Καταρχήν, θέλω να φέρεις ένα μπολ, ας την κατσαρόλα γιατί σου κάνει πλάκα, να δούμε αν την δουλέψουμε. Αυτό θες? Έχεις μεγαλύτερο, γι' αυτό κάνει. Κάνει. Ωραία. Θα πάρουμε το κανταΐφι μας. Το κανταΐφι, πάντως, έχω να μάθει και το δουλεύουμε πολύ στην Ιταλία, ε. Βέβαια. Και όχι μόνο σε γλυκά, και σε αλμυρά. Γαρίδες κάνουν, φωλιές κάνουν. Μπράβο, ναι. Γίνει διεθνή. Φίρμα κανταΐφι. Το κανταΐφι το αφήνουμε να ξεπαγώσει, γιατί είναι συντηρείται στην κατάψυξη. Αλλά υπάρχει και φρέσκο, ε. Σπάνια βρίσκεις φρέσκο. Πρέπει από πολύ παλιά εργαστήρια, όπου φτιάχνανε και τα λοιπά. Τώρα δεν υπάρχει. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο κανταΐφι, δεν έχει και ωραία. Είναι λίγο παγωμένο, παγωμένο. Και ξέρεις πού μπορείς να το ξεπαγώσεις λίγο? Πού? Στα μικροκύματα. Α, ναι. Ναι, στο φούρνο θα σου ξεραθεί στα μικροκύματα. Στα πολύ χαμηλά βατ. Χαμηλά σου, στα 600 βατ. Αν το βάλεις για 20 δεύτερα, θα σου μεγαλακώσει. Θες να το κάνεις? Να, με. Κάτω. Το δοκιμάσουμε. Με αυτό το σκεύος είναι εντάξει? Ναι, δεν έχει προβλήματα. Για να δίνουμε και λίγα tips, γιατί μπορεί να βιάζεστε να θέλετε να κάνετε το γλυκό άμεσα. Το ξεπαγώνετε στα μικροκύματα. Λοιπόν, θα ετοιμάσουμε την κρέμα. Η κρέμα είναι πάρα πολύ εύκολη. Μπορούμε να την ανακατέψουμε με το χέρι ή να την βάλουμε στον κάδο. Γιατί πολλοί, πραγματικά στο λέω, όταν κάνουν και τα μαθήματα και βλέπουν κάτι που ανακατεύω στο χέρι. Α, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο μίξερ για πιο ευκολία. Αλλά θέλει και λίγο χέρι, πώς δεν θέλει. Τυράκια. Cream cheese είναι αυτό, το λεγόμενο κρέμα τυρί. Θέλουμε 600 γραμμάρια. Άλλα 200. Άλλα 200, άλλα 200. Άλλα 200. Και αυτό είναι με χαμηλά λιπαρά. Είναι 25%. Για να είναι πιο ελαφρύ, ε. Με μία μαρίς. Α. Είμαι μία μαρίς. Θες να το ανακατέψεις στο χέρι ή για στο... Στο χέρι, εμείς είμαστε παραδοσιακοί με το χέρι. Και είσαι άλλο και μπολ. Επαγγελματίας. Βάλ το. Θα το ανακατέψεις εσύ, γιατί είσαι εσύ μικρότερος μου. Ναι. Κάνω και λίγο γυμναστική, που δεν βλάπτει, στην κουζίνα. Okay. Έχουμε και την ευκαιρία αυτή. Έχεις χρόνο εσύ για γυμναστική? Όχι. Αλλά γυμνάζομαι ανακατεύοντας κρέμες, περπατώντας. Σε λέω σας, sorry. Δεν πειράζει. Αυτά έχει κουζίνα. Θα δοκιμάζω. Πολύ ωραίο. Και λίγο νεράκι που έχει, δεν πειράζει. Πάντα βγάζουν λίγο υγρασία. Υγρασία. Αλλά μας βοηθάει και όλες να το ανακατέψουμε πιο... Σωστό. Και αυτό που βοηθάει στο ανακάτεμα, να ξέρετε, είναι η ζάχαρη. Και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουμε άχνη. Όλο θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό, ε. Ναι, ναι. Το ανοίγω όλο, ναι. Έλα εδώ που σε θέλω που είσαι. Ναι. Βάζουμε και την άχνη. Έλα εδώ εσύ που είσαι Ποπάι, ε. Ποπάι, βράδυ. Ποπάι, ξέρεις. Εγώ πιστεύω που εδώ είσαι έτοιμος. Τι λες? Το κόβουμε με τα δάχτυλα. Έτοιμος. Έτοιμος. Θα ρίξεις και τις σταφίδες. Α, οκ. Okay. Τις σταφίδες δεν τις μουσκεύουμε. Αν θες όμως, μπορείς να τις μουσκέψεις. Μαύρη δάφνη. Σε ένα πότε. Με κάτι. Μαύρο δάφνη. Να... κονιάκ. Αλλά... Εγώ την επίναση με. Και νερό. Απλά έτσι να φουσκώσουν λίγο, ε. Ναι. Κόβω εγώ λίγο το κανταΐφι. Υπάρχουν δύο λύσεις. Αφού το κόψετε σε μικρά κομμάτια, έτσι, με το βούτυρο, μπορείτε να το ανακατέψετε όλο
ή με ένα πινέλο. Εγώ θέλω τώρα να μου λιώσεις. Θέλω άλλα υλικά, θα βάλουμε θέλω και... Θέλω να μου λιώσεις ή στην κατσαρόλα ή στα μικροκύματα. Θα χρειαστούμε περίπου 300 γραμμάρια. Λιώσ' το όλο, γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και σε άλλο. Ξέρω που θα κάνεις και άλλα cheesecake σήμερα, γι' αυτό και... Οπότε. Θέλεις κατσαρόλα για μικροκύματα. Μικροκύματα. Βάλτε. Μας αρέσει περισσότερο. Το χωρίζουμε στα δύο. Βάζουμε το μισό στο κάτω μέρος και το πιέζουμε. Και τώρα τελευταίος που είναι επίσης της μόδας τα cranberries πολύ. Μπορεί να βάλεις και cranberries. Cranberries, μπορεί να βάλεις ελληνικότατα, σίκα, ξερά, ψιλοκομμένα. Αυτό δεν θα το ψήσω μαζί με την κρέμα. Το cheesecake. Μετά θα μπει η κρέμα. Όχι, θα το ψήσουμε μαζί. Α, θα το ψήσουμε μαζί. Για βάλουμε και σιρόπι. Γι' αυτό φρούτα του δάσου, γι' αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε, ε. Όχι. Σ' άλλο cheesecake. Σ' άλλο cheesecake. Ωραία, λιώστο μου και περιμένω εσένα. Τώρα μαζεύω εγώ μίσα. Δεν με πειράζει, εσύ κάνεις άλλη δουλειά, πρέπει να κάνω και άλλη δουλειά εγώ. Αφού δεν ήθελες την κατσαρόλα να λιώσεις. Λοιπόν, πάλι στους 600 το βάζω, ε. Βάλτε στους 600. Απλώς δεν θέλει να το καίμε, να βράζει το βούτυρο. Και όπως έχουμε πει, σε όλα τα σιροπιαστά, ακόμη καλύτερο είναι να το κάνουμε κλαρίφια. Κλαρίφια, βέβαια. Δηλαδή τώρα που θα το λιώσει, να πάρουμε την επιφάνεια. Είμαστε έτοιμοι. And all the lights that lead us there are blinding. Αν δεν μπει το βούτυρο σε αυτά τα γλυκά, δεν κάνουμε δουλειά. Και επίσης, και αυτό ζεστό είναι ωραίο. Μπορεί να το έχεις ψήσει για, επειδή δεν θα έχεις χρόνο, να το ζεστάνεις και αν κάνεις το σιρόπι εκείνη την ώρα και να το σιροπιάσεις. Τι ώρα που είναι εδώ που είμαστε μαζί, κοιτά κανείς εσύ και εγώ σε κοιτάω. Τι ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Θα σας φτιάξουν οι άλλοι. Με σένα σου μαγειρεύουν ποτέ, σου φτιάχνουν τίποτα. Εντάξει, έχω παιδιά στο εργαστήριο, δεν έχω παράπονο. Δεν έχω παράπονο. Και τώρα το απλώνουμε το τυρί. Α, ξέρεις τι θέλω. Πες μου. Γιατί σίγουρα θα αναρωτιούνται και πάντα ξεχνάω τις διαστάσεις. Τις συνταγές δεν τις ξεχνάω, όλες τις διαστάσεις. Φέρε το μέτρο και ένα μέτρο έχει. Ναι, να το μετρήσουμε το ταψάκι. Ναι, να πούμε στον κόσμο τι ταψάκι βάλαμε. Για αυτές τις αναλογίες. Λοιπόν. Για κάνε το καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, κύριε, εδώ χρησιμοποιούμε φάρδος 26 και μήκος. Πώς τα λέω καλά, έτσι. Λοιπόν, και μήκος 38. 26 και 38. Περίπου τώρα, εντάξει, αν έχετε λίγο πιο μικρό, πιο μεγάλο, θα μας χρειάζεται να γίνει πιο χαμηλό ή πιο χοντρό. Και επίσης θέλω να το πεις στα ιταλικά. Μάλιστα. Λοιπόν, la lunghezza sono 36 centimetri, Stelio. Sì, sì, bravo. E la larghezza sono 26. Ωραία. Τώρα γιατί... Siamo posto così... Μπράβο. Γιατί ξέρεις, μας παρακολουθούν και στην Ιταλία. Α, ναι. Βέβαια. Μέσα από το site. Πες και ένα τσάο λοιπόν και εσείς το σύγχρονο. Τσάο. Τσάο από Γκρίς. Ξανά πάντα κατά ύφη. Ναι, έλα πάρε το μισό εσύ και το μισό εγώ. Το κάνεις έτσι. Εδώ το κάνω εγώ εδώ. Ναι, οι Τούρκοι ξέρεις το κάνουν έτσι, έτσι ψηλό, 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 ψηλό. Γιατί σου βγαίνει πιο τραγανό, δηλαδή. Ναι, και πιο ωραίο. Οι Τούρκοι το κάνουν, θα το κάνουν για κάποιο λόγο, δεν θα το κάνουν. Είναι πιο ψηλό, είναι πιο το κάνουν για αγχολητικό, ξέρεις, περνάνε την ώρα. Ξέρεις, δεν ξέρω τι να κάνω και κάθονται με το καταλήφι έτσι, ε. Να το βάλεις στο φούρνο, πάμε να πιούμε έναν καφέ. Καλά, δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, ε. Και, στη... και στα 50 με 60 λεπτά θα έρθουν να κάνουν το σιρόπι. Πώς με βλέπεις? Σε βλέπω σωστός.
Αλλά το άνοιξα τέλεια, δεν έχει παραπονό. Τέλεια. Αν και Ιταλός, καλό. Αν και Ιταλός. Το πιέζουμε. Α, θέλει πάτημα, ε. Ναι, το καταήχη θέλει για πάτημα. Για να κάνει υποθή με την κρέμα και ναι, γενικότερα και να το... μην αφήσει κενό, ε. Ενώ γιατί μετά θα ξερένουμε. Μαδάει και δεν θα είναι ωραίο στο κόψιμο. Εδώ όμως δεν το άνοιξες καλά, sorry, ε. Α, μας ακούζα, ε. Ό,τι πεις. Αφού μας βλέπω από την Ιταλία, πρέπει. Ξέρεις. Να το κάνεις σωστή τη δουλειά. Ναι. Ωραία, καθάρισες λίγο εδώ. Και εγώ δώσουμε το βούτυρο. Βουτυρώνουμε και την επιφάνεια. Φούρνο, να σου ανάψω. Άναψε το. Το κάναμε ζεστό το φούρνο. Βέβαια, πάντα. Να ξέρουμε ότι η φούρνη πρέπει να είναι προθερμασμένη. 170 μου είπες, ε. Ναι, ειδικά στα κέικ. Daybreak, another new day. The mist on the meadow is drifting away. Περίμενε λίγο να ζεσταθεί. Να ζεσταθεί και άλλα να καθαρίσουμε. Φτιάχνεις καφέ. Να καθαρίσουμε, να το βάλουμε και μετά για καφέ. Διάλυση. Σου χρειάζεται κι άλλο το μέτρο? Όχι, όχι, θα πάει για πλύσιμο. Γιατί το λέρωσα. Πριν πάμε για καφέ και βάλουμε αυτό στο φούρνο, ναι. Να ετοιμάσουμε να έχουμε stand-by την... τα υλικά της, του σιροπιού, ε. Που είναι 300 ζάχαρη. Περίμενε. Έλα, αυτά έχουμε μετρημένα, ναι, αυτά έχουμε ζυγισμένα, εντάξει. Συγγνώ. Και επειδή είναι βαρύ λίγο το σιρόπι εδώ, έχει περισσότερη ζάχαρη από νερό, βάζουμε γλυκόζι. Γλυκόζι. Για να μην ζαχαρώσει. Ναι. Αν δεν έχουμε γλυκόζι, εντάξει. Μελί. Θα σας αφήσω να βάλετε και λίγο λεμόνι. Άστο τώρα το σιρόπι. Λες να έχει ζεσταθεί να το βάλω? Βάτω. Σίγουρα γιατί ανεβαίνει γρήγορο φούρνο. 170, πόσα λεπτά? Βάτω στα 50 λεπτά. Βάτω 60 λεπτά. 60 λεπτά. Έχουμε να πούμε καφέδες. Και θα μάθουμε καινούργια γλυκά μεταξύ μας. Δεν ανάβω τη φωτιά, είναι σε αναμονή. Είσαι έτοιμος. Κάνουμε ένα τελευταίο καθάρισμα και πάμε για καφέ. Ακόμη καφέ πίνω, ε. Τελευταία μπουκιά. Δεν μπορείς να πεις, ε. Γουλιά, όχι μπουκιά. Γουλιά, όχι μπουκιά. Λοιπόν, μην μπερδευτούμε. Πεινάω μάλλον. Ο Ιταλός όμως σου έφτιαξε ωραίες πρεσάκια. Αλίμον. Δεν πας να φέρεις και το καταϊφάκι το ελληνικό? Comme t'es pas là, je suis sur les points comme. Et voilà. Que t'as dit ou il fait mono? Que t'as dit? Vato et do. Vato. Ah, que t'as dit? Que t'as dit? Que t'as dit? No problème. No problème. Μάλλον θα κρατήσω. Εντάξει, εντάξει. Κανόνες να μου κάψεις τον πάγκο, ε. Αλίμονό μου. Έτσι. Δεν βάζω πολύ σιρόπι. Απλά έτσι το... Αφού είπες που αυτό θέλει να τρώγεται ζεστό, δεν είπες πριν, εγώ έτσι. Όχι. Αν θέλουμε αυτό το συγκεκριμένο, όχι. Α. Λέω για το κιουνεφέ. Ήμουν έτοιμος για πιάτο. Ωραία. Thank you. Οκ, θα το... Τι σημαίνει, θα τον αναλάβω εγώ. Αφήσουμε να κρυώσει και βιάζεσαι να φας, αλλά θα σου το κεράσω στο food styling. Ωραία.